Συλλογή Ανθρωπιστικής Βοήθειας. Μία πρωτοβουλία για Συλλογή Ανθρωπιστικής Βοήθειας προς τον δοκιμαζόμενο λαό της Ουκρανίας και από το Δήμο Αποκορώνου. Εκεί θα πάμε τώρα. Να ξεκινήσουμε έτσι στο δεύτερο μέρος. Να συναντήσουμε τον Αντιδήμαρχο, τον κύριο Σταυρουλάκη. Αντιδήμαρχε, την καλησπέρα μας. Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Από Δευτέρα 14, από χθες δηλαδή μέχρι και την Πέμπτη 24, σωστά, είναι η ημερομηνία και το χρονικό περιθώριο. Μπορεί κάποιος να βοηθήσει και να συμμετέχει στην πρωτοβουλία σας. Πολύ σωστά, ναι. Για πείτε μας αναφορικά, να μπούμε λίγο στο πρακτικό σκέλος. Πώς μπορεί κάποιος να βοηθήσει, τι μπορεί να συγκεντρώσει και να τα φέρει σε εσάς και σε ποια σημεία. Οποιαδήποτε είδη αφορούν είδη ρουχισμού, είδη σύτησης, δηλαδή τρόφιμα μακράς διάρκειας και οτιδήποτε σχετικό που μπορούν να συνεισφέρουν για τον άμαχο πληθυσμό στην Ουκρανία, μπορούν σε όλα τα κατατόπους δημοτικά καταστήματα Βάμου, Γεωργιούπολης, Βρυσών, Φρέ, Καλυβών, να τα φέρουν σε ώρες εργάσιμες. Μάλιστα. Ξεκίνησα από χθες. Είναι πολύ νωρίς βέβαια να μιλήσουμε για ανταπόκριση. Είμαι σίγουρος όμως ότι όπως έχει συμβεί στο παρελθόν θα στεφθεί με επιτυχία η πρωτοβουλία σας. Και σχετική ανακοίνωση του Δήμου κάνετε λόγο για χρέος να συμμετέχουμε σε αυτή τη διαδικασία. Ο ρόλος της αυτοδιοίκησης είναι πολύ σημαντικός σε περιόδους κρίσεων, μεταξύ αυτών και σε μια τραγωδία του πολέμου. Σαφώς, είναι χρέος όλων μας να βοηθήσουμε όσο μπορούμε ο καθένας στο οχυμαζόμενο λαό που βρίσκεται σε πάρα πολύ δυσμενή θέση αυτή τη στιγμή, αποκομμένη από τρόφιμα, από ανθρωπιστική βοήθεια, από φάρμακα, από οτιδήποτε. Οπότε θεωρώ ότι είναι χρέος όλων να βοηθήσουμε όσο μπορεί ο καθένας τους ανθρώπους αυτούς. Στο Δήμο Αποκορώνου έχετε ανθρώπους με καταγωγή από την Ουκρανία? Έχουμε λίγους, έχουμε, όχι πολλούς, αλλά έχουμε κάποιους, ναι. Παλιότερα υπήρχαν περισσότερα, αλλά έχουν φύγει τώρα. Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ, θα τα ξαναπούμε μέχρι να τελειώσει η προθεσμία της Συλλογής Ανθρωπιστικής Βοήθειας, να βοηθήσουμε κι εμείς όσο περισσότερο μπορούμε. Να είστε καλά, Αντιδήμαρχε.